Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε? Λοιπόν, σήμερα έχουμε haul από Mango Home, από IKEA και από Παζάρι, τρία haul έχουμε και μετά θα κάνουμε μια μικρή διακόσμηση στην κρεβατοκάμαρα, εντάξει, έτσι να ανανεωθεί μετά τα Χριστούγεννα και στο καθιστικό και στην κουζίνα. Και έχω και ένα καινούριο βραστήρα που αγόρασα, να σας το κάνω unboxing. Είμαι η Κατερίνα, βλέπετε το Κατερίνας Diaries, κάντε καφεδάκι και ελάτε μαζί μου. Λοιπόν, αγόρασα κάποια πραγματάκια για να κάνω μια μικρή ανανέωση, έτσι μετά τα Χριστούγεννα, που τη χρειαζόμαστε. Θέλω να σας δείξω τι αγόρασα, για να μετά να πάμε να δούμε και το βραστήρα που αγόρασα. Non-sponsor, εννοείται, αν είναι κάτι θα σας το πω, σας έχω ξαναπεί αυτό πολλές φορές. Λοιπόν, τι αγόρασα πρώτα απ' όλα από το Mango Home. Το Mango Home με έχει βολέψει πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα. Σε πυρκάλ, θα σας το έχω ξαναπεί, και τι γίνεται, ότι εγώ τα κάνω παραγγελία από το site και πηγαίνω και τα παίρνω από το κατάστημα του Πειραιά. Τώρα ελπίζω να έχετε κοντά σας τέτοια καταστήματα, ώστε να μπορείτε κι εσείς να τα παραλάβετε, ώστε να μην υπάρχει και συνωστισμός. Λοιπόν, αγόρασα μία τέτοια μακρόστενη μαξιλαροθήκη. Θυμάστε ότι είχα πάρει και τα Χριστούγεννα μία, καρό, και είχα βάλει εδώ πέρα στο κρεβάτι μου. Πήρα λοιπόν μία τέτοια για να βγάλω τώρα αυτή την κοφτή που έχω την καλή, να τη βάλω πιο καλοκαίρι, πιο άνοιξη, να κάνουμε έτσι μία μικρή ανανέωση. Και πήρα και δύο τέτοια μαξιλαράκια, αυτά είναι σε πιο καλή ποιότητα, δεν είναι πυρκάλ, τα βλέπετε, είναι με φερμουάρ πίσω. Θα σας έχω από κάτω τις τιμές, μην γίνει κάποιο λάθος, γιατί δεν καλοθυμάμαι τώρα ακριβώς πόσο τα πήρα. Αυτά λοιπόν εδώ πήρα, για να μπορέσω να τα συνδυάσω τώρα με τι. Με αυτήν εδώ πέρα την κουβερτούλα, βλέπετε τι ωραία που είναι. Είναι έτσι η λεοπάρα, αλλά είναι πολύ ωραία. Και θέλω να τα συνδυάσω έτσι, να βάλουμε έτσι πιο χειμερινή νότα στο δωμάτιό μου. Και μετά βέβαια όταν θα μπει Μάρτιος θα κάνουμε και πιο ανοιξιάτικη, έτσι. Εννοείται αυτό ότι τα αλλάζουμε συνέχεια. Η κουβερτούλα αυτή από παζάρι είναι στα 5 ευρώ, δεν είναι κάτι ακριβό. Και οπότε έτσι σκέφτηκα ότι είναι μια καλή ευκαιρία να σας δείξω λοιπόν τώρα τι πήρα από το IKEA ή την IKEA, δεν ξέρω, δεν είμαι καλά σίγουρη πώς το λέμε. Πήγα να πάρω ένα ντουλάπι το οποίο θα το φτιάξουμε εδώ και θα το βάλουμε στο δωμάτιό μου πίσω από την πόρτα. Ελπίζω να χωράει, εγώ το πήρα με την προϋπόθεση ότι χωράει, ελπίζω να χωρέσει, διαφορετικά δεν ξέρω που θα το βάλω. Ήταν πάρα πολύ φθηνό, έκανε 25 ευρώ, οπότε το θεώρησα μια καλή επιλογή για να βάλουμε μέσα τα παπούτσια μας, κάποια παπούτσια τέλος πάντων να βάλουμε. Και εκτός από το ντουλάπι που θα το δείτε, πήρα λοιπόν αυτές εδώ πέρα τις μαξιλαροθήκες, θήκες μαξιλαριών, σωστά το, πρέπει να το λέω σωστά, αυτή είναι εδώ πέρα, η οποία είναι jean, βλέπετε τι ωραία που είναι, και έχει και χρυσά κουμπάκια. Δεν ξέρω, εγώ ενθουσιάστηκα μόλις την είδα. Αυτές ήταν σε έκπτωση από 14,99, την πήρα 4,99. Το θεώρησα μια πολύ καλή ευκαιρία να τις πάρω. Πήρα τρεις τέτοιες. Το IKEA έχει βάλει πάρα πολλές εκπτώσεις. Αλλά αν δεν μπορείτε να πάτε στα φυσικά καταστήματα, μπορείτε να πείτε μέσα στο site που έχει εκπτώση στο e-shop. Και εκεί πέρα μπορείτε να βρείτε πραγματάκια. Τρεις τέτοιες πήρα, αυτές θα τις βάλουμε στο πίσω καθιστικό, να κάνουμε και εκεί πέρα μια μικρή ανανέωση, δεν γίνεται να αφήσουμε έτσι παραπονεμένο μόνο του. Και νομίζω ότι ήταν φτηνές, δεν ξέρω, δεν ήταν κάτι ακριβό, οπότε πήρα και αυτές, τις έχω πλημμένες έτοιμες για να τις βάλω. Και κάποια πραγματάκια ακόμα που πήρα από το IKEA είναι αυτές εδώ πέρα, οι θήκες μπαχαρικών. Το ξέρετε ότι αυτές παίρνω, να τις ανοίξω εδώ πέρα, βλέπετε ότι ακόμα αυτές δεν τις έχω πλύνει, δεν τις έχω φτιάξει. Να τις ανοίξω εδώ πέρα να σας δείξω. Λοιπόν, εγώ προτιμάω αυτές εδώ γιατί έχουν δύο πες, μία μεγάλη, τη βλέπετε, και μία μικρή. Και το θεωρώ πολύ βολικό γιατί δεν μπορώ να έχω τώρα ένα μπουκαλάκι με κουταλάκια να βγάζω, δεν ξέρω, δεν μπορώ, βλέπετε λοιπόν. Βλέπετε λοιπόν. Το μ' αρέσει πιο καλά και επειδή πήρα και κάποια άλλα μπαχαρικά και θέλω να συμπληρώσω,
Είχα πάρει τέτοιες, θυμάστε που είχαμε φτιάξει τον ντουλάπ με τα μπαχαρικά, τις αγόρασα, θα σας έχω από κάτω τιμή, νομίζω ότι είναι 2,99, κάπου εκεί είναι. Θα σας έχω από κάτω, μη γίνει λάθος. Και πήρα και αυτές εδώ πέρα τις σακουλίτσες, τις ξέρετε αυτές εδώ πέρα τις σακουλίτσες από το IKEA. Σφραγίζονται μόνες τους τώρα, πώς να σας το πω, να σας τη δείξω τη μία. Με βολεύουν πολύ, εγώ σε αυτό εδώ πέρα το μικρό μέγεθος παίρνω άνηθο, μαγιντανό, κρεμμύδι και τα ψιλοκόβω, τα πλένω, τα ψιλοκόβω και μετά τα βάζω μέσα στην κατάψυξη και με βολεύουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω, μένα με έχουν βολέψει, βέβαια έχει και άλλα μεγέθη και μπορείτε να πάτε εκεί πέρα να δείτε, βλέπετε, αυτά εδώ πέρα είναι και κλείνουν από πάνω και οπότε σφραγίζονται και μπαίνουν μέσα στην κατάψυξη και οπότε βάζω τέτοια σακουλάκια με άνηθο μαγιντανό κρεμμύδι και τα βάζω μέσα και τα έχω έτοιμα άμα θέλω να μαγειρέψω, μην κόβω εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι καλό ή κακό, εγώ το κάνω για ευκολία, θα δούμε. Λοιπόν, και πήρα και τέτοιες σοκολάτες από το IKEA. Σοκολάτες γάλακτος με gingerbread είναι. Και νομίζω έχουν μέσα και καραμέλα. Είναι καταπληκτικές, νάτες. Είναι ό,τι καλύτερο βγάζει το IKEA και ό,τι καλύτερο έχω φάει σε σοκολάτα. Και πήρα και 4-5, δεν πειράζει. Φύγαν τα Χριστούγεννα, έχουμε κάτι χριστουγεννιάτικο. Αυτά λοιπόν αγόρασα. Να σας δείξω... να σας δείξω μόνο το ντουλάπι. Πριν πάμε στο ντουλάπι, θα σας δείξω λίγο το βραστήρα που αγόρασα, που είμαι πολύ χαρούμενη που τον πήρα. Βασικά, κάθε χρόνο κάνουμε ένα δώρο στο σπίτι μας. Τώρα ήθελα ένα βραστήρα, νομίζω ότι το είχα πει αυτό σε ένα βλογκάκι ότι θέλω ένα καινούριο βραστήρα να πάρω. Είναι αυτός εδώ, non-sponsor, το ξαναλέω. Αυτό τον πήραμε από το Practiker, τον πήρα 50 ευρώ, από 65 ήταν προσφορά λόγω εκτόσεων. Γιατί τι έγινε, ο άλλος ήταν πιο οικονομικός, αλλά μου σκούριασε, μου χάλασε. Και επειδή βράζουμε πολύ συχνά νερό, πίνουμε το τσάι μας, σοκολάτες, ό,τι άλλο είναι, φοβάμαι πάρα πολύ και τα παιδιά και θέλω να ήταν υλικά και κάτι πιο καλό. Δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται ακριβό, αλλά δεν ξέρω, επειδή μου σκούριασε λίγο το φοβήθηκα. Δεν θα το κάνω τώρα unboxing, θα το πάμε να δούμε το ντουλάπι, να ξεκινήσουμε να το φτιάχνουμε, να φτιάξω λίγο το δωμάτιο και μετά θα πάμε στην κουζίνα, εκεί θα τον βγάλουμε, να τον δούμε και να τον στολίσουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν το ντουλάπι που αγόρασα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το ντουλάπι που αγόρασα. Πάμε λοιπόν τώρα να το στήσουμε, όχι εγώ δεν θα το στήσω, θα βάλω πάλι το σύζυγο, καλά που τον έχω, για τις βαριές δουλειές εκείνος είναι. Πάμε λοιπόν να το φτιάξουμε και να το βάλουμε μέσα στο δωμάτιο και να το τακτοποιήσουμε. Λοιπόν, είδατε που το φτιάξαμε, είναι λιγάκι τα σχέδια του IKEA, καμιά φορά θέλουν 2 άτομα. Νομίζω ότι είναι αρκετά ωραίο, το βλέπετε. Μπορώ μέσα να βάλω έτσι λίγα παπούτσια, να κάνουμε τη δουλειά μας. Νομίζω ότι χωράει αρκετά πραγματάκια και είναι και πάρα πολύ ωραίο για γραφείο, δεν ξέρω, να βάλεις έτσι μέσα λίγα βιβλία, λίγα τετράδια. Θα σας έχω από κάτω το link αν θέλετε να μπείτε να το δείτε και αρκετά οικονομικό πιστεύω, οπότε θα πάμε τώρα να τα τακτοποιήσω μέσα και θα έρθουμε μετά συνέχεια. Λοιπόν, το έφτιαξα, βλέπετε ότι χωράει πάρα πολλά έτσι από τα καθημερινά παπούτσια του συζύγου. Εντάξει, τα έφτιαξα όσο καλύτερα μπορούσα και βολεύει νομίζω πάρα πολύ. Οπότε συνεχίζουμε με διακόσμηση.
πάμε να δούμε λίγο μαζί τι κάναμε. Έβαλα λοιπόν αυτήν εδώ πέρα την κουβερτούλα από το παζάρι. Την έβαλα έτσι, πλάγια την έβαλα, να καλύπτει περίπου όλο το κρεβάτι. Και συμπλήρωσα με μαξιλαράκια. Αυτά τα δύο τα καφέ είναι από Τζάμπο, πολλά χρόνια αγορασμένα, δεν τα έχω πάρει τώρα. Το άλλο το είδατε είναι το μακρόσθενο που έχω και απλά άλλαξα μαξιλαροθήκη. Σας έχω από κάτω και την τιμή. Και το άλλο είναι το μικρούλικο που έχω, είχα δύο μικρούλικα και απλά τους άλλαξα μαξιλαροθήκη. Νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Και εδώ πέρα έβαλα το άλλο το μικρό που είχα μαξιλαρά και το έβαλα στην πολυθρονίτσα. Εδώ λοιπόν έκανα αυτήν εδώ πέρα την αλλαγή. Έβαλα εδώ το κάδρο που είχα μέσα στο σαλόνι, το θυμάστε πάνω από το καναπέ. Θα δείτε στο επόμενο βιντεάκι γιατί έκανα αυτήν εδώ πέρα την αλλαγή. Και εδώ έβαλα το βάζο που είχα πάλι μέσα στο σαλόνι, με τα κόκκινα τα λουλούδια. Το έβαλα πάλι εδώ στο επόμενο βιντεάκι, θα δείτε γιατί έγινε αυτή η αλλαγή. Νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ, δεν είναι πάρα πολύ. Δεν με χαλάει που είναι κρυστάλλινο, γιατί ταιριάζει με τα άλλα τα κρυστάλλινα που έχω της πεθεράς μου. Και το κόκκινο μου αρέσει πάρα πολύ όπως δένει με το καφέ αυτό το animal print που έχω βάλει πάνω στο κρεβάτι μου. Τώρα, αν δεν μας αρέσει το αλλάζουμε, αλλά τώρα επειδή τα είχα και μ' αρέσανε και δεν ήθελα να τα κρύψω αυτά τα λουλούδια, τα έχω αγαπήσει πάρα πολύ από το IKEA, θυμάστε που τα είχα πάρει, τα έχω βάλει εδώ. Και δεν ξέρω, μένα μου αρέσει όπως δένει. Γράφτε μου και εσείς στα σχόλια αν σας αρέσει ή όχι. Καλά, αυτό θα τα αλλάξουμε έτσι κι αλλιώς για κανένα μήνα είναι. Μετά μπαίνουμε σιγά σιγά απόκριες, μπαίνουμε Μάρτιος, όλο και κάποια αλλαγή πάλι θα γίνει. Βλέπετε και το κρεβάτι. Μ' αρέσει πολύ όμως το κρεβάτι. Δεν ξέρω, είναι πιο μοντέρνο λίγο, πιο διαφορετικό από τα δικά μου τα γούστα που είναι πιο έτσι πιο δαντελωτά, πιο κοφτά, με πιο έτσι χρώματα. Για μια αλλαγή μου αρέσει πάρα πολύ, είναι καθαρά χειμερινό το στυλ του δωματίου μου τώρα πια. Να σας δείξω εδώ πέρα και το ντουλαπάκι αυτό. Έβαλα εδώ πέρα ένα καλαθάκι γιατί τώρα δένει με το καφέ εδώ πέρα του Animal Print, οπότε μ' άρεσε να το βάλω με τα βιβλιαράκια μου. Εδώ το ημερολόγιο θυμάστε που σας είχα πει ότι το είχα τυπώσει από το Make It Life. Και εδώ πέρα βάλαμε από κάτω, έβαλα τις παντοφλίτσες μας. Μ' αρέσει πολύ γιατί έχει αυτό το χώρο από κάτω, το κενό, οπότε βολευτήκανε κι αυτές. Έτσι κι αλλιώς εδώ πέρα βάζω μόνο πιτζάμες, τη ρόμπα μου, τον νυχτικό μου, αυτά βάζω, δεν βάζω κάτι άλλο. Και δεν είναι αυτή εδώ πέρα η κρεμάστρα κάτι ότι μπαίνουν ρούχα και βολεύει πολύ έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το δωμάτιο, το χειμερινό μας δωμάτιο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κουζίνα να κάνουμε unboxing το βραστήρα μας και να κάνουμε και εκεί πέρα μια μικρή διακόσμηση. Το βλέπετε, ολοκένουργιος. Έχει εδώ πέρα και θερμοκρασία, ακόμα δεν ξέρω τώρα αν λειτουργεί κάπως διαφορετικά. Σας δείχνω μία την κουζίνα μου, εδώ πέρα είναι οι κουτάλες μου, το θυμάστε που εδώ πέρα τις είχα πριν τα Χριστούγεννα και κατά τη διάρκεια βέβαια, αλλά είχα βγάλει μερικές. Ένα εδώ πέρα μεταλλικό κουτί από IKEA, το έβαλα εδώ να είναι έτσι πιο κοντά στην κουζίνα μου, έχω έτσι μέσα διάφορα που χρειάζομαι. Και εδώ πέρα ο βραστήρας μας, ο καταπληκτικός. Οπότε έγινε αυτή εδώ πέρα η μικρή ανανέωση και στην κουζίνα. Θα τον πλύνω βέβαια εννοείται, τώρα το βάλω έτσι για να το δούμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω, είναι υπέροχος. Και να σας δείξω εδώ πέρα που έβαλα αυτά τα τρία τα μεταλλικά δοχεία από IKEA που είναι χριστουγεννιάτικα, αλλά μ' αρέσουν πάρα πολύ και σας είχα πει ότι δεν θέλω να τα κρύψω και τα έβαλα εδώ πέρα έτσι να τα βλέπω. Αυτό λοιπόν είναι εδώ πέρα η κουζίνα μας.
λοιπόν έτοιμο και το καθιστικό, είδατε με τρία μαξιλαράκια πώς άλλαξε ο χώρος, όλα τα άλλα τα είχα. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι ακριβώς ρηκταράκια, είναι φλής κουβερτούλες. Δεν θυμάμαι, από νομίζω πολύ δεν τις είχα αγοράσει. Με τα μαξιλάρια αυτά έγινε πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα αν είναι απόλυτα πολύ χειμερινό ή είναι λίγο εκεί φέρνει προς άνοιξη. Αλλά εμένα μ' άρεσαν, μ' άρεσουν πάρα πολύ αυτά τα μαξιλάρια, βλέπετε. Τα έχω βάλει εδώ πέρα μπροστά με τα κουμπιά για να φαίνονται, να είναι έτσι το σχέδιο. Μπορούμε να το γυρίσουμε βέβαια, έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα. Πολύ ωραίο και βάλα και ένα τραπεζομάντιλο το οποίο το είχα ξεχασμένο, της πεθεράς μου και αυτό ήτανε. Και το έβαλε γιατί ταιριάζει με το μπλε εδώ πέρα των μαξιλαριών, ταιριάζει αρκετά. Νομίζω ότι μ' αρέσει εδώ πέρα τα λουλούδια μου, συμπήρωσα με λουλούδια αυτά που είχα μέσα στην κρεβατοκάμαρη, τα έφερα εδώ πέρα. Έχω και μπλε στοιχεία, βλέπετε, έχω εδώ πέρα το φωτιστικό, έχω εδώ πέρα τα καδράκια που είναι έτσι με μπλε γύρω γύρω. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι αρκετά, είναι και μπλε κάτω το χαλί, είναι και μπλε το χαλί. Και έβαλα εδώ πέρα έτσι τα ρηκταράκια αυτά, οι κουβερτούλες αυτές από το IKEA, σας το έχω ξαναπεί με 2 ευρώ. Νομίζω ότι είναι αρκετά ωραίο, οπότε κάναμε και αυτήν εδώ πέρα την αλλαγή, ώστε να νιώσουμε και λιγάκι πιο ωραία μετά τα Χριστούγεννα. Τα βάζαμε εδώ πέρα κλασικά όπως τα είχα φτιάξει. Έρχεται και καινούριο DIY, να μείνετε συντονισμένοι, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Είδατε τις αλλαγές που έκανα στο δωμάτιο, στην κουζίνα και πίσω στο καθιστικό. Χρειάζεται όλο αυτό μετά τα Χριστούγεννα. Θα δείτε την αλλαγή που έχω κάνει στο σαλόνι, που είναι και η μεγάλη μου αλλαγή. Το επόμενο βιντεάκι θα είναι την Τρίτη στις 18 εκτάκτος. Συνήθως εγώ ανεβάζω Τετάρτη και Κυριακή τα βιντεό μου, το ξέρετε. Αυτή τη φορά θα είναι την Τρίτη. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας πω το νέο πλάνο που έχω κάνει για το κανάλι μου. Πάμε να δούμε το τρέιλερ. Η ιδέα μου ήρθε από εσάς, η αλήθεια είναι. Γιατί πολλά κορίτσια στο Instagram μου, το βλέπετε από κάτω, μου έχετε στείλει πολλές φορές τη γνώμη μου για κάποια πράγματα που κάνετε, που έχετε αλλάξει, κάποιους χρωματισμούς σε κάποια παλιά επιπλάκια, διάφορα. Λοιπόν, οπότε σκέφτηκα να κάνουμε λοιπόν μία νέα ενότητα μες στο κανάλι. Θα μου στέλνετε στο Instagram μου ό,τι φωτογραφία θέλετε από ένα δωμάτιο, όποιο θέλετε εσείς, και εγώ θα σας προτείνω λύσεις να το διακοσμήσετε και να το αλλάξετε, όχι ριζικά βέβαια, αλλά να το αλλάξετε προς το καλύτερο. Θα μου στέλνετε λοιπόν τη φωτογραφία, αυτή εννοείται θα την ανεβάζω στο κανάλι μου και θα σας δείχνω tips για χρωματισμούς, ρηκτάρια, κάποια διακοσμητικά, δηλαδή κάτι πολύ οικονομικό όλο αυτό θα είναι, μέχρι ας πούμε 50 ευρώ, κάτι τέτοιο, από IKEA, από Jumbo, από Yusko, από τέτοια μαγαζιά που μπορείτε να τα βρείτε, να μην έχω κάτι δηλαδή ένα διακοσμητικό από μαγαζί που δεν μπορείτε να πάτε να το βρείτε, γιατί είναι και πολλά κορίτσια που μένουν στην επαρχία. Θα μου στέλνετε τη φωτογραφία και εγώ θα σας προτείνω αλλαγές, να αλλάξουμε λίγο τη διαρρύθμιση των επίπλων, να αλλάξουμε κάτι, ένα χρωματισμό στην κουρτίνα, ένα ρηκταράκι να βάλουμε, ένα διακοσμητικό, κάτι άλλο. Θα σας προτείνω γενικότερα λύσεις. Είναι κάτι που ήθελα καιρό να το κάνω και ελπίζω να συμμετέχετε με μεγάλη μου χαρά. Θέλω λοιπόν να μου στέλνετε τις φωτογραφίες που θέλετε να αλλάξουμε το χώρο. Θέλω λοιπόν να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία να κάνουμε τις αλλαγές αυτές μαζί. Με μεγάλη χαρά θα το κάνω, εννοείται. Οπότε περιμένω τις φωτογραφίες σας. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και αν σας άρεσε ακόμη πιο πολύ, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, το έχω πει και θα το ξαναπώ, ότι για εμάς όλους που δημιουργούμε τα βιντεάκια αυτά, η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Πολλά φιλιά, θα τα πούμε με νέο βιντεάκι εκτάκτος την Τρίτη, μείνετε συντονισμένοι, συντονισμένες, πολλά φιλιά, γεια σας!